Εμείς έχουμε πει ότι η κυβέρνηση αυτή αποδεικνύεται καταστροφική. Σας περιέγραψα προλίγο την καταστροφική διαχείριση που έχουν κάνει στην πανδημία και στην εκστρατεία εμβολιασμού. Σε όλα τα πεδία αυτό που βλέπουμε είναι μια υποβάθμιση του κράτους δικαίου, μια πρωτοφανή εκστρατεία μονοφωνίας στα πανελλαδικής εμβέλειας μέσα ενημέρωσης. Βλέπουμε να σκάνε συνεχώς σκάνδαλα και σκανδαλάκια με εξυπηρετήσεις συμμετέρων και ταυτόχρονα να ξεπουλιέται ο δημόσιος πλούτος σαν να μην πέρασε μια μέρα από τις εποχές που η Νέα Δημοκρατία οδηγούσε τη χώρα στη χρεοκοπία. Με σκανδαλώδεις ρυθμούς, με αυταρχικό τρόπο, με νομοθετήματα που περιλαμβάνουν εκατοντάδες τροπολογίες νύχτα, σαν να μην πέρασε, επαναλαμβάνω, μία μέρα από την εποχή που η Νέα Δημοκρατία χρεοκόπησε τη χώρα και εν συνεχεία διαχειρίστηκε τελείως αποτυχημένα, ειδικά την περίοδο Σαμαρά, τις τύχες της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει δηλώσει έτοιμος οποτεδήποτε ο κ. Μητσοτάκης αποφασίσει να πάει σε κάλπες να διεκδικήσει το σχηματισμό μιας δημοκρατικής και προοδευτικής κυβέρνησης στη χώρα στην πρώτη εκλογική κάλπη των εθνικών εκλογών που θα διεξαχθεί με το σύστημα της απλής αναλογικής, το οποίο εμείς ψηφίσαμε ως κυβέρνηση. Σε αυτό το ερώτημα, να το πω και αυτό, οφείλουν να τοποθετηθούν ξεκάθαρα οι ηγεσίες όλων των κομμάτων που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικά, αριστερά και δημοκρατικά, οι οποίες αποφεύγουν να τοποθετηθούν στο ερώτημα. Και από εκεί και πέρα ρωτάνε μερικοί δημοσιογράφοι γιατί δεν ζητάτε τώρα εκλογές. Θα το πω πολύ απλά για να το καταλάβει όλος ο κόσμος. Όταν έχεις απέναντί σου μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο με 158 έδρες στη Νέα Δημοκρατία, το μόνο που κερδίζει ζητώντας συνέχεια εκλογές είναι να συσπυρώνεις την κυβερνητική πλειοψηφία και να οδηγείς τον κύριο Μητσοτάκη ακριβώς στην αντίθετη οδό. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε μπει σε μία περίοδο απώλειας της εμπιστοσύνης από πλευράς Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι μεγαλώνει σε όλους τους ποιοτικούς δείκτες των δημοσκοπήσεων, μεγαλώνει η δυσαρέσκεια των πολιτών για όλες τις πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής και σε ό,τι αφορά εμάς, αυτό που πρέπει να κάνουμε την επόμενη περίοδο και το πιστεύω ακράδαντα, είναι να συνεχίσουμε το προσκλητήριο προς όλο τον δημοκρατικό κόσμο, από τη μία πλευρά να πλησιάσει το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να συνομιλήσει μαζί μας, να βρούμε αν υπάρχουν κοινά εδάφη συμπόρευσης και σύμπλευσης και ταυτόχρονα εμείς να κάνουμε όλα τα δέοντα στο εσωτερικό μας ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να προετοιμαζόμαστε για τις κάλπες οποτεδήποτε και αν αποφασίσει ο κύριος Μητσοτάκης. Είμαι αισιόδοξος ότι τουλάχιστον με τα σημάδια που έχουν αρχίσει να φαίνονται στους τελευταίους μήνες ξεκάθαρα, ότι είτε ο κύριος Μητσοτάκης πάει σε εκλογές το 23, είτε προτιμήσει, όπως λέμε πολλά σενάρια, την άνοιξη ή το καλοκαίρι του 2022, εμείς όχι απλά θα είμαστε έτοιμοι, αλλά θα καταφέρουμε στο νήμα, αυτό που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας έστω και για μία ψήφο, θα καταφέρουμε να κάνουμε μια μεγάλη δημοκρατική αλλαγή στον τόπο.